συγκέντρωση διαμαρτυρία σήμερα τη ΕΛΜΕ και τη Ένωση Γονέων έξω από τα Λύκεια. Και του Συλλόγου Δασκάλων. Και του Συλλόγου των Δασκάλων, πείτε μα. Η ΕΛΜΕ μαζί με το Σύλλογο Δασκάλων, μαζί με την Ένωση Γονέων, είμαστε για μια ακόμα φορά στον δρόμο διαμαρτυρόμενοι. Όχι μόνο για το πολυνομοσχέδιο το οποίο φέρνει η κυβέρνηση εν μέσω πανδημίας και διαλύει στην ουσία το δημόσιο σχολείο, όχι μόνο για το πλημελές άνοιγμα των σχολείων χωρίς όλα τα μέτρα προστασίας τα οποία υπάρχουν με μαθητές ειδικά από την επόμενη εβδομάδα στιγμαγμένους, αλλά και για την τροπολογία της κυβέρνησης για τη ζωντανή αναμετάδοση των μαθημάτων, όπου καθιστά την εκπαιδευτική διαδικασία διάτρητη από όλες τις μεριές, καθιστά τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς βορρά σε όλους όσους θέλουν το κακό της δημόσιας εκπαίδευσης. Είμαστε εδώ για να δηλώσουμε ότι δεν θα ανοιχτούμε ούτε τις κάμερες στα σχολεία, αλλά δεν θα ανοιχτούμε πολύ περισσότερο ούτε το πολυνομοσχέδιο το οποίο έρχεται, αλλά ούτε και το άνοιγμα των σχολείων χωρίς να έχουμε τα απαραίτητα μέτρα προστασίας που περιλαμβάνει εκτός από αντισηπτικά μάσκες, αποστάσεις, περιλαμβάνει μόνιμο προσωπικό καθαριότητας, το οποίο θα βρίσκεται όλη τη μέρα στο σχολείο και όχι με συμβάσεις τετράωρες, οι οποίες αναγκάζουν τους ανθρώπους αυτούς να δουλεύουν όλη μέρα. Εντάξει.